Στα πλαίσια τη περιοδία του στην περιφέρεια Αντρολική Μαγιονία και Θράκη, ο επικεφαλή του πολιτικού κόμματο. Απόστολο Γκλέτσο επισκέφθηκε το απόγευμα τη Πέμπτη στον αντιπεριφερειακή συνότητα Ροδόπη Χρήστο Μέτιο. Συνοδευόμενο από συνεργάτε του, που είχαν μια επικοδομητική συζήτηση και περισσότερο για την αναζήτηση υποψηφίων για το κόμμα του, αφού το ψηφοδέλτιο είναι κατά 60% με 70% έτοιμο. Ήταν προγραμματισμένο να έρθουμε εδώ πάνω. Ξεκινήσαμε την περιοδία μα στην Ελλάδα από την Κρήτη. Ε, ήρθαμε εδώ σε εσά. θα πάμε Ρόδο και Κέρκυρα, θα σταυρώσουμε δηλαδή την Ελλάδα. Ε, γιατί ο χρόνο είναι πολύ μικρό μέχρι τι εκλογέ, γιατί πιστεύω ότι θα, μάλλον θα γίνουν μέσα στο, στο, Γενάρη, κατά πώ φαίνεται. Και ήρθαμε εδώ να επικοινωνήσουμε κυρίω το πρόγραμμά μα, να θυμίσουμε στον κόσμο που το ξέρει καθημερινά και το βιώνει και να πούμε και δύο πράγματα παραπάνω για το πώς φτάσαμε εδώ, να, να, να το επικοινωνήσουμε και αυτό να πούμε το πρόγραμμά μας, να πούμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, τους στόχους μας και να ζητήσουμε από τους συμπατριώτες να μας δώσουν, να μας κάνουν την τιμή να τους υπηρετήσουμε μέσα από το Κοινοβούλιο με το πολυπόθητο 30%. Ο κ. Γκλέτσος μίλησε για τους στόχους του κόμματος. Ο στόχος το λέει το όνομά μας. Να μπει τελεία σε όλα τα κακώς κείμενα. Τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά, θα τα αναλύσουμε και σε άλλες ευκαιρίες και από εκεί και πέρα έχουμε πρόγραμμα. Πρόγραμμα για τον πρωτογενή τομέα, πρόγραμμα για τη μεταποίηση, πρόγραμμα για τον τουρισμό, πρόγραμμα ε, για τη φορολογία, ε, οικονομικά, προ, οικονομικό πρόγραμμα δηλαδή, πρόγραμμα για όλα τα χαρτοφυλάκια. Σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους, είμαστε, είμαστε έτοιμοι από χθες. Yeah.